Γεια σας και χαρά σας, καλά μου παιδιά. Εύχομαι να είστε καλά και εσείς και όλη την οικογένειά σας, όσο καλύτερα γίνεται βέβαια. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω, αλήθεια, τι κάνετε, πώς είστε? Δεν μπορώ να σας ακούσω αυτή τη στιγμή, είμαι σίγουρος όμως ότι θα υπάρχουν απαντήσεις όπως «Κύριε, καλά είμαστε» ή «Άστα να πάνε, κύριε». Εγώ όμως θα ήθελα στα δικά σας μυαλουδάκια να περνάει αυτό το μήνυμα της αισιοδοξίας που είναι αναγκαίο να έχουμε όλοι στο μυαλό μας αυτή τη δύσκολη περίοδο, γιατί μόνο εάν είμαστε αισιόδοξοι και τηρούμε τις οδηγίες που έχουν αποφασίσει οι ειδικοί, τότε μόνο θα καταφέρουμε να τελειώσουμε και να ξεπεράσουμε γρήγορα αυτή την απρόσμενη κρίση. Ο λόγος της επικοινωνίας μας σήμερα είναι να κάνουμε από απόσταση ένα μάθημα σαν αυτό που κάνουμε στο Ολοήμερο, στην ώρα της μουσικής του Ολοήμερου κάθε Πέμπτη. Το συγκεκριμένο μάθημα έχει δημιουργείται σήμερα 18 Μαρτίου 2020. Είναι η μέρα που έχει σχέση με τον ερχομό της Άνοιξης, με την αναβίωση του εθίμου της Χελιδόνας και που πάντως ταιριάζει χρονικά με τις αντίστοιχες περιόδους των προηγούμενων χρόνων που εδώ στο σχολείο μας επαναλαμβάναμε το συγκεκριμένο έθιμο. Το μάθημά μας είναι ένα μάθημα ασύγχρονης εξαποστάσεως διδασκαλίας. Εξαποστάσεως γιατί εγώ βρίσκομαι εδώ στο γραφείο μου και εσείς βρίσκεστε στα σπίτια σας. Ασύγχρονης γιατί δεν είμαστε όλοι ταυτόχρονα την ίδια στιγμή ο ένας απέναντι στον άλλον για να αλληλεπιδράσουμε πραγματοποιώντας τη διδασκαλία μας, και πάντως θέλω να καταλάβετε ότι είναι και αυτό που κάνουμε μία μορφή διδασκαλίας από τη στιγμή που έχουμε τους ρόλους μας, εγώ είμαι ο δάσκαλος και εσείς οι μαθητές, αλλά και γιατί όλο αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, ένα μαθησιακό αποτέλεσμα. Να πω ότι περιμένουμε και οδηγίες ώστε στο προσεχές διάστημα να κάνουμε και σύγχρονη διδασκαλία. Δηλαδή, την ίδια στιγμή ο ένας απέναντι στον άλλο, εγώ στον υπολογιστή μου και εσείς στους υπολογιστές στα τάμπλετ ή στα κινητά σας, να κάνουμε ένα μάθημα ξεχωριστό, ένα μάθημα διαφορετικό, που όμως θεωρώ, ελπίζω και εύχομαι ότι σε όλους μας θα μας αρέσει, αλλά ταυτόχρονα θα κρατήσει μια επαφή όλων μας με αυτό που λέμε σχολείο. Καλώς ήλθες, Χελιδόνα. Θα καλωσορίσουμε με το σημερινό μας μάθημα τη Χελιδόνα. Θα ασχοληθούμε στο σημερινό μας μάθημα με τα χελιδονίσματα και την κατασκευή της χελιδόνας. Όπως κάθε μάθημα, έτσι και με αυτό, εμείς θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε τα έθιμα του τόπου μας, αντιλαμβανόμενοι ότι η διατήρηση των παραδόσεων και η επαφή μας με όλα όσα έχουν κάνει οι προγόνοι μας στο παρελθόν είναι αυτό που δίνει και συνέχεια όσον αφορά το μέλλον του λαού και του τόπου μας. Θα τραγουδήσουμε τα κάλαντα της Άνοιξης και έχοντας στο μυαλό μας τα κάλαντα άλλων περιόδων του χρόνου, θα σκεφτόμαστε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μεταφέρουμε ευχάριστα μηνύματα και εσωτερικά σε μας, μέσα στο μυαλό μας, αλλά και σε ανθρώπους γύρω μας. Θα φτιάξουμε τη δική μας χελιδόνα χρησιμοποιώντας εύκολα υλικά, όπως άλλωστε θα κάναμε και στο σχολείο μας κατά την αντίστοιχη περίοδο,
και με αυτόν τον τρόπο θα αναπτύξουμε και τις ικανότητές μας στα χέρια μας, τις κινητικές μας δοξιότητες, αλλά ελπίζω και εύχομαι ότι στο τέλος, βλέποντάς το αυτό σαν παιχνίδι, με κάποιους ανθρώπους ίσως που θα είναι δίπλα μας εκείνη τη στιγμή που θα χρησιμοποιούμε το πατρόν, το ψαλίδι μας και άλλα αντικείμενα, θα ευχαριστηθούμε μαζί τους, με τη μαμά μας, με τη μικρή μας αδερφή, με φίλο μας. Δεν μιλάμε για ένα έθιμο το οποίο είναι καινούριο, ξενόφερτο. Τα χελιδονίσματα κρατάνε σαν έθιμο από την αρχαία Ελλάδα. Το 200 μετά Χριστού, για παράδειγμα, ο συγγραφέας Αθήναιος μας μεταφέρει, μας περιγράφει και μας αποδίδει με ένα τραγούδι το πώς ήταν το χελιδόνισμα στη Ρόδο. Όπως ίσως θα έχετε παρατηρήσει όσοι έχετε αστραπιαίο βλέμμα και σκέψη, τα αρχαία ελληνικά του 2ου αιώνα μετά Χριστού δεν απέχουν πολύ από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε. Παράδειγμα, η λέξη χελιδόν παραπέμπει στη λέξη χελιδόνι. Λευκό είναι το χρώμα του χελιδονιού στην κάτω του πλευρά, στη γαστέρα, στην κυλίτσα του, στο στομάχι του. Μέλαινα, μαύρα είναι τα χελιδόνια στο μέρος του κορμού τους από πάνω και το χελιδόνι έχει έτσι τη μορφή, είτε το περιγράφουμε με την αρχαία ελληνική γλώσσα είτε με τη νέα ελληνική γλώσσα που όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Το χελιδονίσματα είναι ένα έθιμο που αναβιώνουμε καλωσορίζοντας την Άνοιξη. Η Άνοιξη έρχεται επίσημα την 21η Μαρτίου κάθε χρόνο. Είναι εκείνη την ημέρα, ίση ημέρα και η νύχτα, έχουν ίση διάρκεια δηλαδή η μέρα και η νύχτα, είναι η ιαρινή ησημερία. Φτιάχνουμε ένα όργανο χειροποίητο με τα χέρια μας που το στολίζουμε με λουλούδια, που είναι το κατεξοχήν υλικό που παραπέμπει στην Άνοιξη, αλλά και το στολίζουμε και με κουδουνάκια για να περάσει μια ευχάριστη μελωδία στα αυτιά μας, και το όργανο αυτό που αποκαλείται ιδιόφωνο γιατί βγάζει ήχο με το κούνημα που θα του κάνουμε εμείς, συνεχίζει να λειτουργεί από τόπο σε τόπο σαν έθιμο που ακολουθείται σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, από την Κρήτη μέχρι τη Θράκη και από την Ήπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα, παντού στην Ελλάδα. Και εμείς κάθε χρόνο, τα προηγούμενα χρόνια, στην πρώτη και στη δευτέρα τάξη, φτιάχναμε τις χελιδόνες μας. Θυμάστε την κυρία Ιφηγένεια που με πολλή υπομονή σας έδειχνε με ποιο τρόπο θα φτιάχνετε τα μικρά χελιδονάκια με τα χεράκια σας. Προετοιμαζόσασταν για τα κάλαντα της Άνοιξης, τα χελιδονίσματα που περιφερόσασταν αργότερα σε όλες τις τάξεις και μας τα αποδίδατε μελωδικά, μας τα τραγουδούσατε όμορφα. Και εμείς σε λίγο, έστω και από απόσταση, έστω και με διαφορά χρονικής φάσης, θα τραγουδήσουμε τα κάλαντα της Άνοιξης, τα χελιδονίσματα. Όπως επίσης σε λίγο θα δείτε πώς μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς εκεί που είστε στο σπίτι σας τη δικιά σας χελιδόνα. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Βλέπετε ίσως μπροστά στην οθόνη σας τους στίχους των χελιδονισμάτων. Χελιδόνα έρχεται απ' τη μαύρη θάλασσα,
Θάλασσαν απέρασε, έκατσε και λάλησε. Μόρ καλή νοικοκυρά, σέβα έβγας το κελάρι. Φέρε αυγά σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά, για να δέσω με το Μάρτι και το τσιλιλιμπουρδάκι. Κι αν δεν έχετε αυγά, παίρνω με την κλωσαριά, να γεννάει να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. Θα ανοίξω μια οθόνη στο YouTube και θα ακούμε ταυτόχρονα το τραγούδι, τα χελιδονίσματα, όπως αποδίδονται από μια παιδική χοροδία. Θα το ακούσουμε όλη μια φορά, να έχουμε στο μυαλό μας τη μελωδία και τη σειρά των στίχων και στη συνέχεια θα το τραγουδήσουμε όλοι μαζί. Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, κάτσε και λάλησε. Μορκαλή νοικοκυρά, σε βάευγα στο κελάρι, πέραυγα σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά, για να δέσω με το Μάρτι και το τζίλι πουρδάκι. Κι αν δεν έχετε αυγά, παίρνω με την κλωσαριά, να γεννάει, να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. Άλλη μια φορά νομίζω ότι θα μας βοηθήσει περισσότερο. Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, έκατσε και λάλησε. Μορκαλή νοικοκυρά, σε βάευγα στο κελάρι, πέραυγα σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά, για να δέσω με το Μάρτι και το τζίλι πουρδάκι. Κι αν δεν έχετε αυγά, παίρνω με την κλωσαριά, να γεννάει, να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. Πάμε τώρα όλοι μαζί, με τους στίχους μπροστά μας, να τραγουδήσουμε τα χελιδονίσματα. Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, κάτσε και λάλησε. Μορκαλή νοικοκυρά, σε βάευγα στο κελάρι, πέραυγα σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά, για να δέσω με το Μάρτι και το τζίλι πουρδάκι. Κι αν δεν έχετε αυγά, παίρνω με την κλωσαριά, να γεννάει, να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. Για να δοκιμάσω κι εγώ με τη δικιά μου βαριά φωνή να συνοδέψω τη δικέ σας γλυκές φωνούλες. Χελιδόνα έρχεται από τη μαύρη θάλασσα, θάλασσα να πέρασε, έκατσε και λάλησε. Μορκαλή νοικοκυρά, σε βάευγα στο κελάρι, φέρε αυγά σαρακοστιά και σκοινιά πεντηκοστά, για να δέσω με το Μάρτι και το τσιλιλί μπουρδάκι. Κι αν δεν έχετε αυγά, παίρνω μεν την κλωσαριά, να γεννάει, να κλωσάει και να σέρνει τα πουλιά. Ελπίζω να μην τραγουδούσα μόνος μου. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα κατασκευάσουμε τη χελιδόνα μας. Είναι πολύ εύκολο. Χρειάζονται απλά υλικά όπως σας είχα πει λίγο νωρίτερα. Πατρόν χελιδονιού. Κόβουμε δηλαδή σε σχήμα χελιδονιού ένα κομμάτι χαρτί ή δύο κομμάτια χαρτί εάν θέλουμε να τα ενώσουμε και να βάλουμε στις δύο διαφορετικές του όψεις διαφορετικά πατρόν. Δύο καλαμάκια από σουβλάκι για να στηρίξουμε τη χελιδόνα μας. Κόλλα σιλικόνης ή λαστιχάκι ή απλή κόλλα ή ίσως ακόμα και κλωστίτσα για να ενώσουμε τα καλαμάκια μας, κουδουνάκια που μπορούμε να τα κρεμάσουμε στο λαιμό της χελιδόνας για να παράγει ήχο, να γίνει το ιδιόφωνο μουσικό μας όργανο, και χρώματα αν θέλουμε να αλλάξουμε χρώματα. Τη χελιδόνα μας μπορούμε να τη φτιάξουμε με αυτό κυρίως το σχήμα. Αν κάποιοι την κάνατε λίγο πιο στρουμπουλή, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα. Καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας, εύχομαι να τα καταφέρετε και στο τέλος να έχετε νιώσει την ικανοποίηση και γιατί τραγουδήσαμε μαζί, αλλά και γιατί φτιάξατε τη δική σας χελιδόνα.
Χαιρετίσματα στους γονείς σας. Γεια σας.